ποτέ πάνω στο σανίδι του θεάτρου. Ετοιμαστείτε να ψεκαστείτε με αίμα και να γευθείτε ανθρώπινα εντόσημα. Καλή σας διασκέδαση. Δίκιο. Μόνο γιατί ανέβαζε, εντάξει, καλά κόκαλο, λίγο αίμα, να τον κλειδώνουμε εκεί πίσω. Ναι, να τον κλειδώσουμε εκεί πίσω, γιατί όπως είπαμε, δεν συμφωνεί με το όραμά μας. Αίμα είναι. Βέβαια, εμείς είμαστε νέοιθοποι. Μας αρέσουν τα απλά, κλασικά πράγματα. Ναι, όντως. Ενώ στον Άγγελο αρέσουν τα πιο φορτωμένα. Δεν θέλουμε περιτά εφέ, φιωριτούρες. Προτιμούμε να αφήνουμε τις ίδιες ερμηνείες μας να μείνουν. Όχι τρίκ, μεγάλα νούμερα και φθηνός εξαρπή. Ακόμα και να πρόκειται για κάποιο γυναίκα. Όχι! Όχι! Παιδιά, ας τον αφήσουμε να τελειώσει. Όχι, Λάρα, όχι. Έλα μαζί μας κι όλα μια χαρά. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον έχουμε κάπως πρόβλημα. Γιατί κάποιοι επιμένουν σε φθηνά θεάματα. Αλλά ας τον αφήσουμε αυτόν και συνεχίσουμε να μιλάμε για την υψηλή μας τέχνη. Ναι. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε μια εποχή που η ηθοποιία ήταν από μόνη της μια τέχνη. Που κάτι μπορούσε να είναι sick και ταυτόχρονα sexy. Σταματήστε τον! Άγγελε! Θα σας βρέξω! Τι είναι, μαυροπελάκι μου! Μας εμπνέει το γυμνό θέατρο, η λικρίνα του οποίου σπάει κόκαλα. Αλλά βέβαια με κομψότητα, όχι χειδεότητες! Ναι! Δεν γίνεται να τα δείχνεις και όλα πάνω στη σκηνή. Λάθος. Τι είπε? Είπε πάθος. Όχι! Είπε λάθος. Γιατί? Γιατί και καλά νομίζει πως όλα μπορείς να τα δείχνεις πάνω στη σκηνή. Εντάξει, δεν μπορείς. Ο κόσμος δεν θέλει τα πάντα. Δεν τα δέχεται. Λάθος. Λάθος και λάθος. Για πες εσύ, ξέρω, αλλά ποιο είναι το σωστό. Για να είμαστε ειλικρινείς, στη σκηνή δεν λιτώνεις τίποτα και κανείς. Προσπαθείς να τα αποφύγεις,
Αλλά τελικά, όλα να τα κάνεις καταλήγεις. Γιατί στη τέχνη δεν υπάρχει λογοκρισία, δεν υπάρχει χιδαίο, δεν υπάρχει αηδία. Αφού η τέχνη μιμείται τη ζωή, που είναι ένα σοου, μια σκηνή. Βγάζουμε τα ρούχα μας. Πιάνει. Είμαστε στα φόρια. Κι αυτό πιάνει. Χάσε εγώ όπως θέλεις, γιατί όπως θέλεις στη σκηνή αν το κάνεις πιάνει. Κι άμα κάποιος σας πει πως κάνει, δεν είναι τέχνη, την έχεις σε κάνει. Να σου θυμίσετε πως η αθώη ιδιαίτερα ήταν μόλις 13 χρονών όταν κουτουπονόταν με το Ρωμαίο. Δεν κρύβεις τίποτα πάνω στη σκηνή. Φανατιώνει να κρυφεί δεσμή. Γιατί έτσι είναι στα αλήθεια η ζωή. Και πιάνει, ναι πιάνει. Yeah.
μέρα πρώτη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Gareth Bray, αλλά επειδή γνωριστήκαμε, μπορείτε να με αποκαλείτε εξοχότατο Λόρδο Gareth Bray. Από τότε που κληρονόμησα το αρχοντικό μου, κάνω μία φορά το μήνα ένα δείπνο. Καλό φίλους, γνωστούς, άλλοτε τους ίδιους και άλλοτε καινούριους. Αν είστε αστεί ή αριστοκράτες, έχετε σίγουρα περάσει από το τραπέζι μου. Στο αρχοντικό μου δεν είμαστε πολλοί. Μόνιμοι είμαστε εγώ και η Αφρικανή μου μαγείρισα. Ο Πάτελ ήρθε μετά τον πόλεμο. Καλός άνθρωπος, το λέω. Και η καμαριέρα έχει ένα χρόνο περίπου που είναι μαζί μας. Έχω κι άλλους υπηρέτες, αλλά επειδή ο θεατρικός συγγραφέας βαριόταν, δεν έγραψε ρόλους και για αυτούς. Έχουμε 1925, αλλά και πάλι ενίοτε τα πράγματα μου φαίνονται τόσο παροχημένα, τόσο βαρετά. Είμαι λίγο παιχνιδιάρης και μου αρέσει η αταξία. Εσάς σας αρέσει η αταξία? Λίγα. Λίγα εσάς σας αρέσει η αταξία. Σε ποιον μας αρέσει πολύ η αταξία? Τροπάδες, νο. Εμάς περιπλώσει. Α, είστε πρόθυμοι. Ελάτε. Και η οπτασία στα πράσινα, ναι, έτσι. Χειροκροτήστε. Γνωριστείτε με το κοινό σας. Με λένε Ράνια, είμαι από το 2005 στην Μυτιλίνη. Ράνια, δεν θέλουμε βιογραφικό. Τι θέλω να γνωριστώ. Το όνομα. Το όνομα, Ράνια με λένε. Δημήτρης. Ράνια και Δημήτρης. Γεια σου, Ράνια. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, είμαι ένας πάρα πολύ δημοκρατικός λόρδος και δεν μου αρέσει να μοιράζομαι τη μαγεία του προβολέα της σκηνής με κοινούς ανθρώπους, γι' αυτό είστε εκλεκτοί. Αντιπροσωπεύετε μία από τις δύο πτέρυγες του θεάτρου, όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα κάνουμε έναν πολύ γρήγορο αυτοσχεδιασμό για να σπάσει ο πάγος. Όποια πλευρά το κραυγάσει καλύτερα, θα είναι ο αντιπρόσωπός της που νίκησε. Κατανοητό? Λοιπόν, θα σας δώσω ένα σενάριο της στιγμής. Το σενάριο θα είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ απλό. Η κόρη σας γεννάει. Ο Δημήτρης είναι ο σύζυγος της κόρης σας, που δεν έχει ιδέα για κάποιον να εξηγεί το λόγο. Και εσείς πρέπει να του πείτε τα χαρμόσυνα νέα και να δούμε ποιος από τους δυο σας θα αντιδράσει καλύτερα. Α, οκ. Okay. Θα φέρω σε εσάς τα νέα και εσείς θα πρέπει να τα μεταδώσετε στο Δημήτρη. Οκ. Okay. Ωραία. Η μαμά σου μίλησε ποτέ για το προφυλακτικό?
Για να δούμε το σκορ τώρα. Χειροκροτήστε για να δείξετε κάτι λεπτάνι. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι δεν ήρθαμε εδώ για να θαυμάσουμε το μεγάλο ταλέντο της Ράνιας του Δημήτρη, αλλά για να δούμε ποιος έκανε τον περιώνυμο φόνο στο αρχοντικό. Τώρα, κάποιο άτομο εδώ μέσα έχει σίγουρα διαπράξει κάποιο πολύ στιγνό έγκλημα. Και θα το εντοπίσω, γιατί εγώ είμαι αλαγωνικό. Πρέπει να ορίσουμε την ιαταξία, οπότε πείτε μας εσείς την ιαταξία. Εγώ. Εσείς. Ο κομισός γίνει ο το να ανοίξει την πόρτα του πατέρα σου και να σε βρει εσένα, το γιο του, να το κάνεις με την γυναίκα του. Μιλάμε για σεξιστικές αταξίες. Πείτε μας εσείς μια αταξία. Αν βρακείτε τα μάνα στο πάτο μου. Γιατί όχι! Ωστόσο υπάρχουν διαταξίες σαν του Θανάση που δεν μπορείς πολύ εύκολα να τις συγχωρέσεις, διότι ο Θανάσης έχει ένα πολύ σπηλωμένο παρελθόν. Να το! Το βρήκα! Η χαρτοτενία δεν είναι ότι είδαμε και από πριν. Εξυγνίασα ένα φόνο και θέλω χειροκρότημα. Τέλος πάντων, έχω τους υπηρέτες μου σε επιφυλακή. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως θα ταράξω τα νερά. Έχω μια μεγάλη ανακοίνωση και έχω καλέσει τον γιατρό μου, καλός άνθρωπος, όνομα... Άστα να πάνε. Τη δούκησα του γιο... Παρακαλώ. Άλλο. Σιωπή. Τη δούκησα του Γιόρκ. Την κυρία Κρέιν, μια παλιά φίλη της μητέρας μου και την ανιψιά της. Αυτές οι τρεις είναι τόσο κουτσοβόλες που θα φροντίσουν να μαθηθεί αμέσως το νέο μου. Αλλιώς, θα έπρεπε να καλέσω ένα σωρό κόσμο και φανταστείτε τον καημένο το θεατρικό συγγραφέα. Πώς θα το αφήσει εκεί. Οπότε καθίστε στις θέσεις και απολαύστε το φόνο στο αρχοντικό. Με συγχωρείτε, εδώ θα είναι τα γάντια σας. Τα σιδέρω. Λέτε, γιατρέ, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει για μένα το Λονδίνο. Πρέπει να έχετε κάποια σκέψη, σίγουρα. Έχω, αλλά θα προτιμούσα να μην τη μοιραστώ. Και γιατί αυτό? Υποθέτω ότι κάποια πράγματα είναι εντελώς προσωπικά. Η ανάγκη μου να μοιραστώ και να βρω λίγη διάρκεια δεν σημαίνει πως δεν κρατάω καθόλου σκέψη για τον εαυτό μου. Δεν βλέπω πως μπορώ να σας βοηθήσω, έτσι. Μερικές φορές μοιάζετε σίγουρες για τον εαυτό σας κι άλλες απόμακρος. Γιατρέ, είμαι κληρονόμος και λόρδος σε μια εποχή που η αριστοκρατία πεθαίνει. Ακόμα και αν φτάσω σε μεγάλη ηλικία, θα ξέρω πως η κληρονομιά μου δεν πρόκειται να επιβιώσει για πολύ. Αυτό είναι πηγή άγχους για εσάς.
Δυσκολεύεστε να αποδεχτείτε αυτή την πιθανότητα. Προφανώς. Ειλικρινά, γιατρέ, αυτή η νέα σας θεραπεία μου είναι εντελώς άχρηστη. Μου κάνετε περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι μου δίνετε απαντήσεις. Ποιο ήταν το όνομα του κυρίου που την εφήβρε? Σίγμουντ Φρόιντ. Φοβάμαι ότι δεν μου αρέσει. Όλοι οι συμβολισμοί και τα όνειρα. Κεντρικό ζήτημα στη θεωρία του είναι ότι κάθε άνδρας θα θέλει να κοιμηθεί με τη μητέρα του. Αηδία! Γιατί κάποιος να θέλει να κοιμηθεί με τη μάνα του Φρόιντ, πρέπει να είναι θεόγρια! Κοιτάξτε την ώρα, πρέπει να πηγαίνω. Ισχύει ακόμα η πρόσκληση για το δείπνο αύριο. Προφανώς, καλέ μου γιατρέ. Μπορεί να μην συμφωνούμε στα πάντα, αλλά δεν θα αφήσω έναν τόσο λαμπρό άντρα να λιμοκτονήσει. Άντιο, λόρδε μου. Χαίρετε. Ωραία. Δεσποινή Στόουν. Δεσποινή Στόουν, ελάτε μέσα. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Δεσποινή Στόουν. Δεν είναι μια πανέμορφη Παρασκευή. Μα τι συμβαίνει? Φαίνεσαι προβληματισμένη. Φοβισμένη είμαι, γιατρέ. Αχ, καλεπείτε μου. Είναι αλήθεια ότι χάσατε το βαλτσάκι με τα νέα σας φάρμακα πριν από 3 εβδομάδες στο τρένο από το Λονδίνο? Η αλήθεια είναι πως ναι. Αποκοιμήθηκα και όταν ξύπνησα έλειπε. Τι κέρι. Τι σας έπιασε και μου επιβεβαίωσατε τους φόβους? Τι λέτε, Δεσποινής? Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι στροφοντικό, γιατρέ. Το βαλτσάκι μου. Μάλιστα. Είχα πάει στην αποθήκη που φυλάμε τα τρόφιμα. Μου έπεσε να βάζω και όταν έσκυψε να το πάρω, το είδα. Στο κάτω-κάτω ράφι, παραχωμένο για να μην φαίνεται. Με φώναξε έπειτα ο Λόρδος και όταν επέστρεψα, δεν ήταν πια εκεί. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, Δεσποινής. Καταφέρατε να εντοπίσετε? Όχι. Αλλά τις τελευταίες 3 εβδομάδες μεν όλο και πιο παράξενα πράγματα στο αρχοντικό. Ρούχα εξαφανίζονται, ένα από τα συρτάρια του Λόρδου παραβιάστηκε. Αχ, δεν ξέρω, γιατρέ, ανησυχώ. Εδώ το μέρος είναι μικρό. Όποτε συμβαίνουν ασύγχυστα πράγματα, έχουν σχέση. Ίσως έχει να κάνει με τη μεγάλη ανακοίνωση του Λόρδου. Προφανώς, έχει ταράξει τα νερά. Ποια είναι προσκεκλημένη? Εσείς βέβαια, η δούκισσα του Γιόρκ, η κυρία Κρέι, η ανιψιά της. Αλλά και εμείς το προσωπικό θα είμαστε παρόντες για τη μεγάλη ανακοίνωση. Το έχει ζητήσει ο ίδιος άλλωστε. Μάλιστα. Θα μάθουμε αύριο, υποθέτω. Όχι, 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 όχι. Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο αρχοντικό. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Όχι, με συγχωρείτε, ξέχασα τα... Άννα, τι κάνεις εσύ εδώ? Ξέχασα τα γάντια μου ανόητος και ήρθα να τα πάρω. Έφευγες, θα μπορούσα να σε πάρω με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, Λόρδο, έφευγε. Σας ευχαριστώ για την εξέταση, γιατρέ. Ελπίζω είμαι ξεκάθαρη για τις ανησυχίες μου. Ναι, Άννα. Θα κοιτάξω την υπόθεσή σου με προσοχή. Είμαι σίγουρος πως η Άννα σας είναι ευγνώμων. Χαίρετε. Ανησυχώ για εσένα, Άννα. Γιατί, κύριε? Η συμπεριφορά σου τελευταία έχει αλλάξει. Μοιάζεις απόμακρη και φοβισμένη. Όχι, κύριε. Ακόμα θυμάμαι... κράτα λίγο να βάλω αυτό το χαδιά. Ακόμα θυμάμαι για μια καμαριέρα στο Λονδίνο. Αυτή κουτσομπόλευε για το σπίτι στο οποίο δούλευε. Βρέθηκε νεκρή μια εβδομάδα μετά. Αποκεφαλίστηκε. Άκουσα αυτή την ιστορία καθώς επέστρεφα από το Λονδίνο. Και εσύ, Άννα, φαίνεται πως σου αρέσει να μιλάς πολύ. Όχι, κύριε, δεν μιλάω. Εξαιρετικά. Σκέψου πόσο ατυχές θα ήταν να βρεθείς αποκεφαλισμένη.
στην καμπίνα! Τι είμαστε, άγριοι! Θεία, είναι μόνο μερικές ώρες ταξίδι. Θα επιβιώσουμε, νομίζω. Ναι, δεν βλέπω πώς θα το καταφέρουμε. Είμαστε άλλωστε μακρινοί συγγενείς του κόμη του Έμερσον. Αυτό ακριβώς. Είμαστε μακρινοί συγγενείς του. Δεν είμαστε ο ίδιος ο κόμης. Οπότε θα πρέπει να αποδεχτούμε την κατάστασή μας. Πώς μιλάς έτσι, χυδαία! Ω, Θεέ μου! Η δόκισσα τη Γιόρκ! Είμαστε συγγενείς του κόμη του Έμερσον. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας, έρχομαι κυρία Κρέιν και από Βενιξιά. Ντέιζι Κρέιν! Είμαι η Νίνα, δούκισσα του Γιόρκ. Νίνα, είπατε. Κατάγομαι από τη Δανία, διεθνής αριστοκρατία. Μετανιώνω για τη χαρά μου. Είναι μία κοινή ξένη. Θεία! Ξέρετε, μας έδωσαν αυτές τις θέσεις, κυρία Κρέιν. Α, δεν με ενοχλεί. Άλλωστε, έχουμε 1925. Τα πάντα είναι τόσο δεύτερη θέση. Επισκέφτομαι τον Λόρδο Μπρέι για μια μυστική ανακοίνωση που θέλει να κάνει. Δεν είναι συνεπαστικό? Εκεί πάμε κι εμείς! Δεν ζεσταίνεται. Η Δανία είναι παγωμένη. Θεία, πώς σας έχει πει αυτή η ιδέα? Μάλλον είναι έτσι, γιατί εδώ και καιρό δεν της έχει μπει τίποτα. Πράγματι, τι νομίζετε ότι θα είναι η ανακοίνωση? Ελπίζω ή κάτι τηγανισμένο και μπουκωμένο σε κρέμα ή κάτι πιο σαρκικό. Θα προτιμούσατε χοιρινό ή μπεκάτσα? Θα προτιμούσα τον Λόρδο να κάνει τις πρωινές του ασκήσεις γυμνόστιθος πάλι. Μα δεν είστε παντρεμένοι? Ναι, έχετε ένα καλό φόρεμα. Έχω. Ο γάμος είναι κάπως έτσι. Ένα απλό, πρακτικό ένδυμα που σε περικλεί με ασφάλεια. Δεν σε ξετρελαίνει, αλλά συνειδητοποιείς την αξία. Και έπειτα, βλέπεις ένα άλλο φόρεμα που θα ήθελες να αντιλήξεις γύρω σου. Ένα όμορφο, πιο προκλητικό, πιο ρυψοκίνδυνο φόρεμα. Δεν το φοράς πολύ, αλλά όταν το κάνεις, νιώθεις υπέροχα. Συγχαρητήρια! Αμαυρώσατε ένα από τα λίγα πράγματα που οι γυναίκες της εποχής μας απολαμβάνουν ελεύθερα! Τη μόδα με την προϊστορική σας ηθική. Σας αρέσουν τα θερμοκήπια, κυρία Κρέιν? Τα λατρεύει! Εστίσε και ένα στο τσεχικό της. Η κυρία Κρέιν και στήσεις, ενώ στη σήματα, ποιος θα το πίστευε? Κλοντ! Κλοντ! Νιώθω μια απειλή. Πάντα μια απειλή, αλλά δεν ξέρω, μήπως το φαντάζομαι. Προσπαθώ να είμαι σωστός, να με ενδιαφέρει.
Όμως θα αφήσω το στίγμα μου! Αυτό ναι! Δεν θα μείνω στην άκρη εγώ! Θα με θυμούνται και θα κάνω και θα είναι σύντομα! Πολύ σύντομα! Μόνο να μην κάνετε τίποτα περίσκετο, κύριε. Εδώ μου είσαι εσύ τι θα κάνω! Φέρε μου το βιβλίο μου, Κλοντ! Διψάω για αίμα απόψε. Κάνει κρύο απόψε. Μακάρα σκεφτεί κάτι γιατρός. Να αισθανθούμε και πάλι ασφάλεια. Είναι ένας και το κακό προέρχεται από το ίδιο μας το σπίτι. Και ποια είναι η γνώμη σας για τους αποκεφαλισμένους? Ο φόνος είναι σοκαριστικός, αλλά ιστορικά τόσο κοινός, μπορεί να πάρει τόσες προεκτάσεις. Για σας μπορεί να είναι ακόμα και ερεθιστικός. Σίγουρα βίαιος. Απότομος. Φόνος. Φόνος, 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 φόνος. Του σειρμού. Παρόλο που στην κοινωνία μας είναι αιτία διασυρμού. Κι ό,τι αυτό κάνει, αυτό δεν το ξέρω. Πάντα έτσι θα είναι. Τη φαντασία μας εξάπτει. Γιατί δεν είναι μόνο βία, αλλά και φαντασία. Είναι ερωτισμός. Αρρωστημένος λυρισμός. Πότε έχουμε αδικία. Αλλά δεν άξε τιμωρία. Κάτι που όλοι έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να κάνουμε ή να μας συμβεί. Φόνος με πνιγμό! Φόνος με δηλητήριο! Φόνος με μαρτύριο! Φόνος με ερωτισμό! Φόνος με αλλαγικό! Δε, κύριε. Μα πόσα ρούχα μου θα χαθούν πια!
Τέλος πάντων. Ας δυθούμε αστικά. Η Δούκησα θα το χαρεί. Η Δούκησα θα χαρεί οτιδήποτε και να κάνετε, κύριε. Είναι πολύ ενθουσιώδες. Κεφαλάκι. Είναι μια γυναίκα που περιμένει από εμένα πράγματα που δεν μπορώ να της δώσω. Είναι άλλωστε παντρεμένη. Η Δούκησα είναι μια γυναίκα που ψάχνει τη θεότητα με τους λάθος ανθρώπους. Όπως και να έχει, κεφαλάκι. Δεν ενοχλεί. Είμαι άνθρωπος γλυκός, υπομονετικός, συνεργάσιμος, Κλοντ. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν αντέχω, είναι οι ψηλές φωνές, τα νιαουρίσματα, οι φιλετρινισμοί. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έδινα ολόκληρη την περιουσία μου για να πάψουν. Το νοείτε στο κύριε! Φυσικά όχι. Είμαι αριστοκράτης, όχι σοσιαλιστής. Αλλά ναι, το εννοώ. Βρίσκω αυτές τις φωνές εντελώς εκνευριστικές. Τι ωραίο σπίτι. Κάθε φορά που έρχομαι ανατριχιάζω. Από αγαλίαση, Γκάρετ. Νίνα. Ας τα αυτά. Έσχος. Ειλικρινά, θεία, δεν έχετε ίχνος ρομαντισμού. Κυρίες μου, γοητευμένος και από τις δυο σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι που ήρθατε. Λόρδε Μπρέι, σταματήστε να μας καλείτε. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σας το αναπληρώσουμε. Εκτός βέβαια αν σας κάνουμε αμφισβητήσιμες χάρες όπως άλλοι καλεσμένοι σας. Τιμή μας να είμαστε κοντά σας, Λόρδε. Η χαρά δική μου, μικρή μου. Αλλά οι γονείς σας γιατί δεν ήρθαν μαζί. Είναι τόσο εύθυμοι πάντοτε και γεμάτοι ζωντάνια. Είναι νεκροί. Εδώ και 2 χρόνια. Λόγδε μου, έφτασε ο γιατρός Φρόντσας Πετσιούμι. Φχοητή... Μισό λεπτό. Για να καταλάβω. Είπατε Φχοητσπιούνε. Σωστά το είπα. Ξαναπείτε το καλέ. Το όνομά του είναι γιατρός Φρόντσας Πετσιούμι. Εγώ νομίζω το λέτε λάθος. Το όνομα του βγαίνει από τις φράουλες. Φράουλας Πετσιούμεν. Έτσι δεν είναι, για πείτε το άλλη μία. Γιατρός Φρόντσας Πετσιούμεν. Δίκιο έχω. Όχι, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω τέτοιο γιατρό. Καλά, αφήστε εσείς τι ξέρετε. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, έχει να κάνει με το ελληνικό νησί της Πέτσας. Άρα, Φρόντσας Πετσιούμεν. Ναι. Για πείτε το άλλη μία. Γιατρός Φρόντσας Πετσιούμεν. Όχι. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το ζήτημα. Είναι εμφανές. Πρόκειται Φρόιντ και Σπετσοφάι. Φρόιντ Σπετσοφάνα. Και επειδή το είπα εγώ, έκλεισε και τελείωσε. Για μία και τελευταία φορά. Το όνομά του είναι απλό. Δεν έχει καμία σχέση με Σπετσοφάι. Με κανένα σπιούνο. Με φράουλες. Τον είσαι σπέτσες. Το όνομά του είναι γιατρός Φρόντσας Πετσιούμεν. Τέλος πάντων, ας έρθει ο άνθρωπος. Α, αυτός είναι. Κλοντ, φώναξε σε παρακαλώ πολύ την Άννα. Μάλιστα, κύριε. Θα μείνετε
απολύτως ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες της. Τα χέρια της δε είναι σαν μαγικά. Να δείτε όταν πιάνει το μπαστούνι μου. Το τρίβει, το τρίβει, το τρίβει! Μαγεία. Με φωνάξατε, κύριε. Τσούλα. Μάλιστα. Εδώ είναι η κυρία που θα εξυπηρετήσει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να περάσω εξαιρετικά. Όπως βέβαια και εσείς. Έτσι λες και στον ταβαντζή σου. Τι θα φάμε? Μα τι αίσθηση του χιούμορ που έχετε! Απλώς ρωτάω, διότι είμαι αλλεργικό σε κάποια φαγόσιμα. Δεν φοβάται να δείξει την ευαίσθητη πλευρά του. Και με τι ασχολείστε, γιατρέ? Με την ιατρική. Ναι, ναι, σωστά. Θα πρέπει να πω κάτι πιο έξυπνο. Θα με νομίσει για ηλίθεια. Και τι κάνετε απόψε? Θα δειπνήσω μαζί σας, το είπε ο Μπάτλερ πριν λίγο. Daisy! Σταμάτα να απασχολείς τον γιατρό. Είμαι σίγουρη ότι είναι φοβερά κουρασμένος. Δεν είναι! Βασικά, μόλις ήρθα από ένα χειρουργείο 7 ώρων. Εσείς, λόρδε μου, από πότε έχετε να κάνετε χειρουργείο? Μα εγώ δεν είμαι γιατρός. Δεν πειράζει. Φανταστείτε ότι παίζετε τον γιατρό και ότι μπήκετε τον υστέρησε σε κάποιο άλλο κορμί. Εγώ αν δεν με θέλετε κάτι άλλο, θα πάω να βοηθήσω την κυρία Πατάτα στην κουζίνα. Κυρία Πατάτα, αυτό είναι το όνομα της μαγείρισσάς σας? Ναι, είναι Αφρικανή. Μπορείς να πας. Σας ευχαριστώ. Να γυαλίσω αργότερα το μπαστούνι σας. Ναι. Μετά τον μεσημεριανό μου υπνάκο, θα σε ειδοποιήσω. Εγώ αυτή θα τη σκοτώσω. Δύο κυρίως σαλάτες, τυριά και επιδόρπιες στη σειρά και εσύ και μπετατζής. Η κάρτα με το μενού είναι στην κουζίνα. Η αστυνομία έχει λίγη ώρα που έφυγε. Mm-hmm. Μπορώ να τα κάνω! Λοιπόν, ωραία, τότε τρέχα, γιατί με το φωνικό αναστατωθήκαμε, αλλά δεν θα λιμοφωνήσουμε κιόλας. Ό,τι πεις, κυρίως! Τελικά θα φάμε! Δεν θα σας πω,
αλλά το ορεκτικό είναι σκέτη λιχουδιά. Πεπόνι με προσούτο. Πεπόνι με προσούτο! Τι είναι αυτό! Σας αρέσει, γιατρέ? Πολύ. Είναι εξαιρετικό, θεία, εξυγχρονιστείτε. Εσύ λες ότι το συχαίνεσαι. Τρώω τόσο πολύ, κατά λίγο να το συχαίνομαι. Θα μυρίζει αναπνοή σας. Δεν τρώω του τόσο. Ναι, γελάτε λίγο, έχω κάτι να σας πω. Έτσι όπως πας, δεν θα το κερδίσεις. Πρέπει να κάνεις κάτι συναρπαστικό. Κάτι που να του μείνει αξέχαστο. Κατάλαβα. Σίγουρα. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Απόψε θα το κερδίσω. Τι. Δολοφονία! Είναι δυνατόν. Μισό λεπτό. Αφού είστε εσείς εδώ. Και μια δούχισσα. Και εμείς, που δεν έχουμε κάποιο τίτλο, αλλά μία φορά είμαστε συγγενείς του κόμη του Έμερσον. Ναι, αλλά το έγκλημα έχει γίνει πλέον κοινό. Μπαίνει σε όλα τα σπίτια, όπως ο ηλεκτρισμός. Είναι απλώς το πνεύμα της εποχής. Δεν θα το λέγαμε και μόδα, Λόρδε. Πρόκειται να κάνετε μια μεγάλη ανακοίνωση απόψε. Αυτό δημιουργεί βέβαιος εντάσεις, το καταλαβαίνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι με αυτά και με εκείνα έχαμε λύσει εντελώς την πρωινή μου γυμναστική. Θα με συνοδεύσετε? Δεν νομίζω. Κολώνετε, γιατρέ? Όχι κιόλας. Στην δοκιλιακή είναι πέτρα. Μη μαλώνετε μπροστά στις πυλίδες. Και προπαντός μη τις προκαλείτε. Λόρδε, Λόρδε, ημιτά στο τηλέφωνο! Παραιτηθείτε, γιατρέ! Είμαι υπόδειγμα ανδροσύνης! Είμαι σκληρός, άτακτος, ανερέητος! Λόρδε, η μητέρα σας! Άι, μαμάκα! Δεύτερη φορά που μπαίνει ανάμεσά μας! Σε τσίποτη! Εδώ. Το δείπνο είναι σε λίγες ώρες. Και. Δεν ξέρω που δούλευες πριν. Ας αυτό το σπίτι όλα έχουν μια τάξη. Μια μεγαλοσύνη. Και τι φοβάς. Μην τους έρχεται τολμανάκια. Ακριβώς. Καμία εκλέπτυνση. Καλά. Τα βάζουμε σε ασημένια πιο τέλο. Άντε χαλάρωσε τώρα, ψιλομύτη. Είμαι παλιά καραβάνα. Εκεί που δούλευα, ξέρεις πως με φώναζαν? Ντουλάπα! Μπουφέ! Κατά πηγαίνετε καλά εσείς οι δύο, ε! Στο Ρίτς δούλευα, στο Λονδίνο. Mm. Έκανα μπουφέδες, δεξιώσεις, τα πάντα. Όλη η καλή κοινωνία έφαγε από τα χεράκια μου. Όχι και υποκοβιστικά για αυτά τα πατόφτια, ε! Οπότε μη χολοσκάς. Θα έχω το μενού του στην ώρα του. Ας ελπίσουμε. Είναι μεγάλη βραδιά σήμερα. Και με το φωνικό, ανασυντωθήκαμε και λιγάκι. Α, ήρθε ένας μπάτσος, κάτι θέλω να σας πει. Αλλά εκείνη τη στιγμή βαριόμουν να το ανοίξω. Οπότε και άφησε αυτά εδώ, κάτω από την πόρτα. Είσαι με τα καλά σου! Είσαι στην αστυνομία! Φιλέ, όταν είναι η ώρα για το μεσημεριανό ύπνο, δεν κουνιέμαι ρούπι. Κανόνας. Φιλική προειδοποίηση. Αλλάξτε αμέσως τον τόνο με τον οποίο μιλάτε. Υπάρχει οικογενειακό κλίμα εδώ και οι χειριδόνες να αποφεύγονται. Θα πρέπει να τις βγάλετε από μέσα μου. Ναι. Αλλά αν γίνετε όλες μαζί. Όχι όπως αυτά τα κύματα σκορδίλας που οφείλει να πνοήσεις κάθε τόσο. Αηδία. Ναι, καλά.
Πήγα στην τουαλέτα και κόντεψα να πεθάνω. Μιλάει και ο πισινός της Ασκάδας από εδώ. Θα μπορούσα να γίνω δίτης με τόσο που έμαθα να κρατάω την αναπνοή. Δεν έχετε καμία απόδειξη ότι ήμουν εγώ. Μάγκα μου, όταν την έχεις πάθει από ειδικό κάρι, ξέρεις να το παρατηρείς και στους άλλους. Βλέπεις τα σεντρίμια που αφήνει πίσω. Σου παίρνει πολύ καιρό μέχρι να βρεις τη δύναμη να ξαναφάς. Η ζωή σου είναι σκοτεινή και ο πισινός σου καίγεται. Ο ήχος από το τραβημένο καζανάκι στοιχιώνει. Γι' αυτό σας λέει, κυρίες και κύριοι. Ποτέ ειδικό κάρι. Καλέ, τι έχουμε εδώ. Ζαχαροπλάστη ήταν ο πατέρας σου, μανούλα μου. Όχι, ανθρακορίχος. Βάζω στοίχημα ότι η σειραγκά σου είναι βαθιά. Για όνομα του Θεού! Πώς μιλάτε έτσι μαζί με την κυρία! Άννα, που πας. Πήγα να καλέσω το μπαστούνι του κυρίου. Αναρωτιόμουν αν θέλετε κάτι. Όχι, δεν συνδυάζουμε σε τίποτα. Πού να φύγεις. Το δικό μου δεν θα το γυαλίσεις. Λοιπόν, προς τι ιδιότητες. Τροπή. Χρησιμοποιείτε τόσο ξεδιάνθρωπα την καμαριέρα σας για κάτι τέτοιο αντί για εμένα. Μα γιατί να έβαζα εσάς, μία δούκισσα, να γυαλίσετε τον μπαστούνι μου. Αυτό είναι δουλειά μιας καμαριέρας. Α, ώστε μας αρέσουν τα φετίχε με καμαριέρες και πυρέτριες. Αντιθώ καμαριέρα τότε. Το προσέξω ότι κόπηκε το ρεύμα. Παραλίγο να μην τελειώσει το ξύρισμά μου. Ελπίζω να είστε καλά, αλλά ήρθετε πάνω στην ώρα. Χρειαζόμαστε επιγόντως τη βοήθειά σας. Η δούκισσα έχει ιστεριάσει για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Ανεξήγητο? Που η ξετσίποτη τα έμαθε βλέποντας τη μάνα της και τον πατέρα της. Εντάξει, όλες έχουμε προσλάβει κάποια του επαγγέλματος για να μας μάθει τα μυστικά, αλλά όχι και τη μάνα μας. Σω για σας, τι να πω. Να βουγάτε με πάθος κοιτονή και να βιάζεστε να τελειώσετε. Έσχος! Με συγχωρείτε, άλλος γιατρός του Λόρδου, οφείλω να επέμβω. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ξεχότητά του γυμνάζεται έξω τα μεσημέρια και μέσα τα απογεύματα μετά την αναπαυσή του. Συνήθως τα απογεύματα κάνει κάμψεις και κοιλιακούς. Κι εγώ όντως γυάλισα το μπαστούνι, όπως έκανε και η μητέρα μου με τον πατέρα μου. Του Λόρδου του αρέσει να εμφανίζεται με τον μπαστούνι του στα επίσημα δείχνω. Είδατε, δεν υπήρχε λόγος να φερθείτε τόσο περίσκεπτα. Ε, ναι, λοιπόν! Από τότε που τον είδα για πρώτη φορά,
να υδρώνει στον κήπο με το τριχωτό του στήθος και την παπουδίστικη φανέλα του, ήθελα να το κάνω δικό μου. Ξέρετε πόσες φορές έχω φανταστεί να κρατάω αυτό το μπαστούνι στα χέρια μου. Ξέρετε πόσο σας ζηλεύω που μάλλον το έχετε εξετάσει. Γεμάτο δράμα και σας πέρασε από δικό σας, Λόρδε. Γνωρίζετε πόσο έγραφα έτσι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά δεν με ενοχλούσε. Αν μη τι άλλο, το διασκεδάζω. Συγγνώμη, μεγαλειότατε! Είναι λόρδος, όχι πρίγκιπας ή βασιλιάς, οπότε τον αποκαλούμε εξοχότατο. Καλά, ότι είπες εσύ μόνο. Λοιπόν, χωρίς ρέχμα εγώ πώς θα μαγειρέψω. Σε κανένα καζάκι θέλετε γκουρμέ ή να το γυρίσουμε σε μπάρμπι στο τζάκι. Μη γίνεστε χιδέα, χιδέος, τέλος πάντων, ό,τι είστε. Τι σας πω. Έχει δει κάποιος τον Κλοντ. Εμένα ποιος θα με ντύσει για το δείπνο. Θα γίνει όντως. Ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε κεριά, θα τα καταφέρουμε. Ναι, αλλά δεδομένων των συνθήκων, ίσως να μείνω ότι καλύτερο αυτό που έγινε. Ίσως να είναι πιο συνετό να μείνουμε στα δωμάτια μας απόψε. Τι έγινε, τι έγινε! Τίποτα, η μαγείρισα βρέθηκε νεκρή. Τι πράγμα! Δεν είναι απλώς νεκρή. Δεν είναι απλώς νεκρή, δολοφονήθηκε. Η προηγούμενη ή εγώ. Ακούω καλά. Ωραία, τι κάπνισα πάλι. Δολοφονήθηκε. Αχ, τι συγχωρά. Τι είναι αυτό το κακό. Αλλά από την θα άλλη... σας εξηγήσω. Αχ, ναι, εξηγήστε μου. Εμένα ποιος θα με ντύσει. Εγώ πώς θα μαγειρέψω. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε όλοι. Ναι, ωραία, εγώ πώς θα μαγειρέψω. Ναι, εγώ πώς θα μαγειρέψω. Ετοιμαστήκατε, δούκισα. Μάλιστα. Βλέπω, είστε πολύ όμορφοι. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, το ηλεκτρικό ρεύμα επέστρεψε. Οπότε οι παρδαλές σας θεωρίες δεν ισχύουν. Όσο για σένα, να φροντίσεις το μέλλον να ελέγχεις τις φαντασιοπληξίες σου. Με συγχωρείτε, εξοχότατε. Εγώ πάντως χαίρομαι που υπάρχει λίγο suspense. Από τότε που με αναγκάσατε να ξεμπροστιάσω τον πόθο μου, όλα έγιναν τόσο βαρετά. Τους άκομψα. Καμία ίντριγκα. Μετανιώνω που ήρθα. Μη γίνεσαι αγενής με τον οικοδοσπότη μας, Δούκισσα. Έχει να φροντίσει κι άλλους καλεσμένους. Και είμαι σίγουρος ότι μόλις τραγωδίες και ατυχήματα κάνει ό,τι μπορεί. Αλήθεια. Είναι οι άλλες κυρίες. Η Ντέιζι πήγε να ετοιμαστεί, αλλά η κυρία Κρέιν είναι άφαντη εδώ και ώρες. Μάλλον έχει σοκαριστεί. Είναι φοβερά συντηρητική και συγκροτημένη. Όταν ήμουν μικρός, επειδή ήταν φίλη της μητέρας μου, με έπαιρνε συχνά παράμερα και μου έλεγε «Γκάρετ, να είσαι κύριος! Να μην ξελογιάζεις δεσποινίδες!» Έτσι κι εγώ, ακολουθώντας τη συμβουλή της, ξελόγιασα το γιο του Γαλατά. Συγγνώμη, τι! Ναι, αλλά μετά ξελόγισα και την κόρη του. Οπότε, πάλι απογοητευμένη θα ήταν μαζί μου. Τέλος πάντων, πότε επιτέλους θα διπνήσουμε! Αφεντικό,
Η κοπελιά λέει να την παρουσιάσω. Μια που ο Μπάτλερ δεν βρίσκεται πουθενά. Ανοησίες. Έπειτα εσείς είστε στην κουζίνα. Νομίζω πως η καλή μου φίλη Άννα μπορεί να το κάνει. Να σου χώσω καμία σου. Μα περιμένετε. Τι ακούγεται από την δουλειά. Βοήθεια! Κάποιον το στραγγαλίζουν! Γιατρέ, κοιτάξτε τι συμβαίνει! Γιατί εγώ! Ας διδούξω από τις αρέσει το σας πέρα! Σας πέρας! Όχι να τριλέ! Να δει καλή μου τριλιά! Κάντε μου στον κόλο! Καλά, καλά, κατάλαβα! Πάλι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα! Κότες! Νάντα! Να με κι εγώ! Πω πω! Έκανα φοβερή είσοδο. Έχετε μείνει αδιάφορη. Καλέ! Καλέ, πού κοιτάτε! Χαλό! Μα καλά, πού κοιτάτε όλοι. Θεία! Μπορώ να εξηγήσω. Η βασίλισσα της σεξουαλικής αποχής με τον Μπάτλερ στην τουλάπα. Στο μέλλον να κάνουν ταινίες με τέτοια απίθανα σενάρια. Θεέ μου, τι ντροπή! Κύριε Κλοντ, πώς μπορέσατε! Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν ήταν σε θερμοκήπιο, κυρία Κρέιν. Τι θερμοκήπια! Τι συμβαίνει! Δηλαδή κάθε ένας άνθρωπος κάνει πειραματικές θεραπείες με έναν ευγενή που εμφανώς έχει πολλά ζητήματα. Προσκαλείται για δείγμα και σκέφτεται. Α, τι ώρα, θα φάμε λίγο σπιτικό φαγητό. Όχι βραστά αυγά. Και μετά τσου! Φόνος το μόνο ρεύμα όλα χάλια. Και μετά έχουμε και το χαρτί σε έξαψε από εδώ. Με τρελέ, ευγενή. Και ζευγαρώματα ανάμεσα σε ηθικολόγες κυρίες. Και μπάτλερ, που ξεπροστιάζονται από κάτι. Που μπορεί να είναι άντρας, μπορεί και γυναίκα! Τι στο καλό! Πολύ καλή περίληψη του έργου να σου. Πολύ καλά, ναι. Ναι, συμφωνώ, αρκεί να μην μας διακόπτατε κιόλας. Ναι, αμέσως εσύ είσαι, αμέσως. Για νομίζω πως κάτι λείπει. Όπως είναι γνωστό, η μικρή κυρία Κρέιν, πριν τον πόλεμο, όταν έμενε με τον ξάδερφό της, συχνά επισκέπτονταν το αρχοντικό του ξάδερφού της για να βρεθεί με κάποιον μέσα στα θερμοκήπια. Μετά όμως χάθηκαν εξαιτίας του πολέμου και άρχισε να μας πάρει τα νεύρα. Θεία! Είναι αλήθεια! Φοβάμαι πως ναι. Είχα ξελογιαστεί με ένα νεαρό υπηρέτη τότε. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Επιστρατεύτηκε και τον έχασε. Πάνε τόσα χρόνια από τότε. Αλλά όταν ήρθε εδώ, να τους! Τον αναγνώρισα αμέσως. Ήταν ο Κλοντ! Ο Κλοντ μου! Κλοντ! Κλοντ! Είναι αλήθεια! Έχεις επισκεφθεί τον νότο αυτού του πράγματος! Ναι! Είναι αλήθεια! Και... είναι αραχνιασμένα! Όχι, όχι αρκετά! Λοιπόν, καθίστε κάτω και θα τα λύσουμε όλα! Γιατί με τέτοιο πανικό, εγώ θα εκραγώ! Οι πιέσεις δεν είναι για μένα! Γιατί δεν μπορείτε να μονιάσετε και να είμαστε όλοι φίλοι! Έλα, γλυκιά, γλυκέ μου! Όλα θα πάνε μια χαρά! Λόγδε μου, με αυτά και με εκείνα ξέχασα να σας δώσω τα γράμματα. Ήταν σήμα το μεσημέρι. Ήσουν πολύ απασχολημένος για να μου τα δώσεις εγκαίρως, υποθέτω. Επιβεί τώρα! Μα περίμενε κανείς να μου έχει κοπεί η όρεξη με ένα φωνιά. Αλλά πραγματικά πεινάω. Κι εγώ πεινάω, αλήθεια! Ξέρετε τι πείνα έρχεται μετά. Κι εσείς είχατε και χρόνια. Θα τα φάτε όλα. Τζάμπα τόση προσπάθεια! Δεν με προσέχει καθόλου!
καλύτερα. Προσπαθώ, είναι ταραγμένη. Είναι και ολόκληρο όρος. Καλό μου. Τι έγινε λοιπόν, τι είναι αυτά τα μηνύματα? Το ένα είναι από τη συνομία και το άλλο δεν έχει προστολία. Κλοντ, διαβάζεις την αλληλογραφία μου. Λόβε, έχετε δει και το πισινό και το πέος μου μέσα στην ίδια μέρα. Νομίζω δεν μας χωρίζουν και πολλά. Τι είπα στην ομία? Ναι, τι, βρήκαμε ποιος το έκανε. Θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Ή μήπως να μείνουμε ξύπνοι. Ορίστε, διαβάστε το πρώτο μήνυμα. Προς τον εξοχότατο Λόρδο Γκάρετ Μπρέι. Κόμι του Λάι. Στο. Το σώμα που συλλέχθηκε από την οικία σε εξαφανίστηκε. Στο. Αποδείχθηκε πως ήταν ζωντανό. Στο. Η τύχη της γυραιάς κυρίας αγνοείται. Στο. Στις υπηρεσίες σας, αστυνομικό τμήμα της κομιτείας του ΠΑΡ. Αυτό είναι δύνατο! Μια νεκροζώντανη νέγρα! Εκεί που εμπιστεύεις τα λευκά φαντάσματα, γιατί μπορείς να τα δεις, να σου και τα μαύρα. Καθαρή αδικία. Μου θα τα ξεχωρίζουμε μες στο σκοτάδι. Δεν πιστεύω να νομίζει κανένας ότι μιλάμε για φαντάσματα. Και τότε τι? Ναι τι, η γυναίκα λέχθηκε. Δεν είχε σφιγμό. Το βαλτσάκι με τα δηλητήρια. Ακριβώς. Πριν από 3 εβδομάδες, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο με την κυρία Πατάτα. Διότι ήθελα να τη δει η υπηρεσία μετανάστευσης. Ήρθε εδώ πολύ μικρή, την έφερε σκλάβο ο παππούς μου από την Αφρική. Και δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά, ή έτσι πίστευα. Τέλος πάντων, πήγαμε στην υπηρεσία, τη ρώτησαν όσα ήθελα, τους απάντησα εκ μέρους της και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής με το τρένο. Εγώ φυσικά ήμουν στην πρώτη θέση και εκείνη στην τρίτη. Στην τρίτη θέση όμως, τύχαινε να ταξιδεύει και ο γιατρός, παίρνοντας από το Λονδίνο τα καινούργια του φάρμακα. Γνωριζόμαστε χρόνια και είναι γνωστό πόσο ενθουσιάζεται με κάτι τέτοια. Της μιλήσατε για τις ιδιότητες όλων των φαρμάκων, έτσι δεν είναι? Ναι. Ταξιδέψατε στην τρίτη θέση! Γιατρός πράγμα! Κάποιοι έχουμε κοινωνική συνείδηση, εντάξει! Ναι, 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 με τόσα φιλελεύθερα μυαλά, πώς να προοδεύσουμε! Για πείτε μας, γιατρέ, τι κάνει το διάλειμμα ή τα 22? Είναι ένα νέο γερμανικό φάρμακο, μειοχαλαρωτικό για εγχειρήσεις. Έτσι ώστε ο ασθενής να παραλύει εντελώς για 4 περιπόρους και... Κατάλαβα τι είναι. Μάλιστα. Εσείς έχετε το καλό πράγμα και εμείς να περιοριζόμαστε στα όπια και τις μαριχουάνες. Απαράδεκτο. Ως την Πατάτα. Το έκλεψε στο τρένο. Και το πήρε. Για να φανεί νεκρή. Αλλά να μην είναι. Σατανικό. Το ζήτημα είναι γιατί και πώς κατάλαβε τι της έλεγα στο τρένο. Νομίζω πως δεν μιλάει και δεν καταλαβαίνει. Το δεύτερο μήνυμα είναι από αυτήν. Αν εξαιρέσουμε τώρα τα φρικτά ορθογραφικά λάθη και την εντελώς επιτηδευμένη προφορά που έβαλε ο θεατρικός συγγραφέας για να φανεί ότι είναι Αφρικανή, θα δείτε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας. Κύριο Λόρντο Μπούμπουμ. Ξέρω όνομά σου, μα σε λέω Μπούμπουμ γιατί από τότε είμαι εδώ. Εσύ κάτε μπράδι, Μπούμπουμ. Το αυτό σου πριν κοιμηθεί αρμέγγι, σαν χαρούμενο αγγελά. Ω, τι θα είπε. Σκληρό, πολύ σκληρό. Λοιπόν,
εγώ σκλάμπω όχι πια. Μαγειρέψει για 65 χρόνια κι όχι πια. Όταν μικρή είναι όμορφο, μπορεί γίνει μεγάλο πράγμα. Μπορεί γίνει γυναίκα, δίνει μυστική φωλιά κάτω από αφαλό για χρήμα. Μπορεί εσύ, Μπουμπού, κύριο με δίνει λεπτά, όχι όπως μπαμπά σου, τσιπού. Αλλά εγώ πάλι σκλάβω και αυτό όχι σωστό. Έτσι εγώ πήρα λεπτά σου, ταυτότητα γιαγιά σου και ντρωμένα σου ρούχα και φύγω. Κατάλαβες, εμείς μόνο να βλέπω, αλλά η κυρία και να μυρίζει. Τι τι άντρα και το σκάσει ταυτότητα γιαγιά σου σε νιουκιό και πετάνει ήσυχο. Να είσαι καλά παιδί και βρεις καλό κορίτσι ή αγόρι και σταματήσει μόνο σου μπουμπουμ. Αγάπη, πατά. Δίνει και μητρικές συμβουλές αυνανισμού. Θεέ μου, σε το περίμενα. Πρέπει να έγιωσε πολύ αγχωμένη, το οποίο είναι παράξενο γιατί είσαι και τόσο καλός εργοδότης. Καλά, εσύ μη γλύθεις. Δεν θα χάσει τη δουλειά σου επειδή εκτόνωσε το λύλι σου. Ναι, Λόρδε, αλλά η ανακοίνωσή σας γιατί πήγε στράφη. Ναι, τι παίχτηκε. Είχα κανονίσει ώστε η πατάτα να αποκτήσει ιδιότητα πολίτη. Θα ήμουν ο τελευταίος ευγενής που απελευθερώνει σκλάβο. Ξέρετε τι πρεστή σου εγγυάται αυτό. Αλλά βέβαια, μην χαρούμε μια στιγμή, όλα να πάνε χάλια. Και τα λεφτά σας. Ήταν μόνο αυτό που έχει συρτάρει για τα νύψια του, καλέ. Μια εκατοστή λίρες όλο κι όλο. Και η ταυτότητα της γιαγιάς σας. Δεν νομίζω να πιστέψει κανείς πως μια έχρωμη γριά είναι νεκρή Lady Bray. Έχετε δίκιο. Όπως πάντα είπατε το σωστό πράγμα. Αν θέλετε, μπορείτε να μ' ακούτε να λέω το σωστό πράγμα για πάντα. Αλήθεια το λέτε! Ναι. Είστε τρελούτσι και τεφερή. Είστε ό,τι έψαχνα. Yes! Όχι πια παρθενιά! Και εμείς, έστω και αργά, αποφασίσαμε να παντρευτούμε! Αλήθεια! Και η κοινωνική σας διαφορά? Τι σχέση έχει? Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Που μπορεί να μην σας πέρασε από το μυαλό. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Σιγά. Και ειδικά είναι σπινή στον. Ναι, αυτό θέλω. Εκπλήξεις, δολοφονίες, ρομάντζα. Μπορεί να μην έκανα το κομμάτι μου, αλλά μια φορά αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε στράφη. Κυρία Κρέιν, Κλοντ, ο γάμος σας θα γίνει εδώ και θα τον πληρώσω εγώ. Σας ευχαριστούμε, εξοχότατε! Σας είμαστε υπόχρεοι! Λόγε μου, υπάρχει ακόμα ένα μήνυμα από την αστυνομία. Τι λέει, τι άλλο μήνυμα από την αστυνομία? Τι, εγώ να μιλήσω τελευταία σκηνή. Προς τον εξοχότατο Λόρδο Γκάρι Μπρέι. Στοπ. Σας ειδοποιούμε υπεύθυνα πως έχουμε στοιχεία ότι κυκλοφορεί μανιακός δολοφόνος. Στοπ. Κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα και αποκεφαλίζει όλους τους κατοίκους κάθε οικίας. Στοπ. Και
Κυρίως επιτίθεται σε αστικά σπίτια, οπότε είσαι εκτός κινδύνου. Στοπ. Να, σας ενημερώνουμε εντελώς πληροφοριακά. Στοπ. Σκατά.